Σε 10 ημέρες περίπου ξεκινάει η παράδοση της βιομηχανικής ντομάτας στα δύο εργοστάσια που παραμένουν ανοιχτά στο νομό από τα 4 που υπήρχαν. Παρ' όλα αυτά, οι παραγωγοί δεν έχουν κληθεί να υπογράψουν συμβάσεις που θα έπρεπε να είχε γίνει από τις αρχές Μαρτίου. Όπως μας τόνισε ο Διευθυντής της Ομάδας Παραγωγών Αμαλιάδας Χρήστος Βαλιανάτος, η τιμή θα κυμανθεί στα περσινά επίπεδα, αλλά δεν καλύπτει τα έξοδα παραγωγής που έχουν αυξηθεί. Η Ομάδα Παραγωγών Αμαλιάδος ετοιμάζεται για την παραλαβή της βιομηχανικής ντομάτας που αναμένεται να ξεκινήσει μέχρι τις 15 Ιουλίου. Με τα στοιχεία που έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή, η παραγωγή είναι αυξημένη κατά 15%. Αναμένεται εντός των ημερών να υπογράψουμε συμβάσεις με τα εργοστάσια, τις οποίες θα ανακοινώσουμε και για τις τιμές που θα ισχύσουν για το 2012. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν προβλήματα στην καλλιέργεια και αναμένουμε τις επόμενες ημέρες το άνοιγμα των εργοστασίων. Από τη στιγμή που αποδεσμεύτηκε η βιομηχανική ντομάτα, δεν υπάρχει όριο για υπογραφή συμβάσεων. Μέχρι και το 2010 ήταν η 10 Μαρτίου. Μάλιστα. Τώρα οι συμβάσεις είναι ελεύθερες και είναι διαπραγματεύσιμες μεταξύ ομάδων παραγωγών και εργοστασίων. Η τιμή μέχρι αυτή τη στιγμή δεν είμαστε σίγουροι, αλλά αναμένεται με τις ίδιες τιμές στις περσινές. Το κόστος του παραγωγής έχει αυξηθεί. Αυτό θα το δούμε τις επόμενες μέρες που θα υπογράψουμε τις συμβάσεις και θα είμαστε σίγουροι για τις τιμές που θα ισχύσουν για το 2012.